τροπολογία για την αποκατάσταση των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών της περιοχής του Καστελίου που χάνουν το μεγαλύτερο μέρος της γης τους εξαιτίας των απαλωτριώσεων, προανήγγειλε ο Χρήστος Πίρτζης στην Ολομέλεια της Βουλής στη διάρκεια της συζήτησης για την κύρωση της σύμβασης κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδρομίου. Και ένα βαρύ νομικό θέμα. Δεν μπορεί να γίνει μια πρόχειρη νομοθέτηση σήμερα με μια τροπολογία να φέρουμε μια ρύθμιση που και θα επισπεύδει το χρόνο αλλά θα δικαιώνει και τους ανθρώπους που τους παίρνουν την αγροτική γη έτσι για να έχουμε μια προστασία της πρωτογενούς παραγωγής. Ειδικό χώρο ταξικό για την περιοχή, αλλά και το χώρο που σήμερα καλύπτει τον Νίκος Καζαντζάκης, ζήτησαν οι ομιλητές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, αρχής γενομένης από το γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος, Βασίλη Κεκέρογλου. Χρονοδιάγραμμα και διάρκεια για το ειδικό χώρο ταξικό, όχι για το ειδικό αναπτυξιακό. Μπορείτε να μας πείτε αυτή η δέσμευση για το ειδικό χώρο ταξικό, γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα, τι σας εμπόδιζε να το κάνετε? Τι σας εμπόδιζε, πείτε μας τι σας εμπόδιζε. Γιατί λέτε ψέματα ότι έχουν συντελεστεί απαλωτριώσεις για τους ανθρώπους? Έχουν συντελεστεί απαλωτριώσεις για να τους πάρετε την περιουσία. Αυτή είναι η νομική συντέλεση της απαλωτρίωσης. Η πραγματική συντέλεση της απαλωτρίωσης για τον ιδιοκτήτη είναι όταν τον αποζημιώσετε. Και δεν τον έχετε αποζημιώσει. Μη λέτε ψέματα. Στο περιθώριο της σφοδρής σύγκρουσης του Χρήστου Σπίτζη με τον Βασίλη Κεκέρογλου, με την οποία ολοκληρώθηκε η συζήτηση στη Βουλή, ο Υπουργός Υποδομών, αναφερόμενος στην ονοματοδοσία του νέου αεροδρομίου, κατέθεσε την πρόταση να λάβει το όνομα Δομήνικος Θεοτοκόπουλος. Η πρότασή μου στον Αλέξη Τσίπρα στο τέλος της επόμενης τετραετίας θα είναι το αεροδρόμιο το καινούριο να ονομαστεί Δομήνικος Θεοτοκόπουλος Ελ Γκρέκο. Παρά την ευρεία αναγνώριση της σπουδαιότητας του έργου, σημείο τριβής στον αντίλογο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποτελούν οι καθυστερήσεις στην πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού, αλλά και την ανάγκη να εξασφαλιστούν μεγαλύτερα αντισταθμιστικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία στο Καστέλι. Αυτό το έργο λοιπόν, το αεροδρόμιο στο Καστέλι, η Νέα Δημοκρατία το αγκαλιάζει, το στηρίζει, το υποστηρίζει και θα το υποστηρίξει. Διότι είναι ένα έργο το οποίο οραματίστηκε και σχεδίασε η Νέα Δημοκρατία, προχώρησε και στις δημοπρατήσεις, άσχετα με τις καθυστερήσεις στις οποίες θα αναφερθώ παρακάτω, και δεν μπορούμε παρά να υποστηρίξουμε το σημερινό νομοσχέδιο. Στα χρονοδιαγράμματα δεν τα πάτε καλά. Όσον αφορά το αεροδρόμιο στο Καστέλι, καταθέτω δόση για τα πρακτικά, είχατε πει ότι θα ξεκινήσει το 2017 και θα υλοποιηθεί την επόμενη πενταετία. Και δυστυχώς κάτι αντίστοιχο ισχύει για τον ΒΟΑΚ. Για ριζικές τομές, τον τρόπο υλοποίησης των δημόσιων έργων που δρομολογούνται με υπόδειγμα τη σύμβαση για το αεροδρόμιο του Καστελίου, έκανε λόγο ο Υπουργός Υποδομών, αναφερόμενος στον ορισμό ανεξάρτητου μηχανικού, αλλά και τα αντισταθμιστικά ωφέλη που αγγίζουν το 2%. Στόχος μας είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι να είναι ένα σύγχρονο ανταγωνιστικό αεροδρόμιο που θα δίνει μια σημαντική υπεραξία στη χώρα, στην Κρήτη, στην περιοχή και θα αποτελέσει ένα από τα κεντρικά αεροδρόμια της Νοτιοανατολικής Μεσογείου. Αυτό το έργο, το Καστέλι, δεν ανήκει σε κανέναν υπουργό, σε καμία κυβέρνηση, σε κανέναν περιφερειάρχη δήμαρχο. Ανήκει στον ελληνικό λαό που το πληρώνει. Και έτσι θα συνεχίσουν για πολλές τετραετίες. Νωρίτερα, ο εισηγητής του νομοσχεδίου Νίκος Ιγουμενίδης μίλησε για το μεγαλύτερο αναπτυξιακό έργο της Κρήτης εδώ και πολλές δεκαετίες, υπογραμμίζοντας ότι η σύμβαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πέτυχε το δημόσιο να διατηρήσει παρουσία σε μια εξαιρετική σημασία σε επένδυση τόσο στη φάση υλοποίησης όσο και στη λειτουργία του αεροδρομίου με συγκεκριμένα ωφέλη για τον τόπο. Ανταποδοτικά ωφέλη για την τοπική κοινωνία είναι. Φτάνουν στο 2% του τζίρου. Είναι σημαντικό να πούμε ότι το 1% πηγαίνει στο Δήμο που θα επιβαρυνθεί με τη φιλοξενία του αεροδρομίου και το υπόλοιπο 1% στους όμορους Δήμους. Η σύμβαση δεν διασφαλίζει ούτε τον δημόσιο χαρακτήρα του αεροδρομίου, ούτε τη διαφάνεια, ούτε την προστασία των κατοίκων της περιοχής, σύμφωνα με το ΚΚΕ που στηρίζει με όλες του τις δυνάμεις τον αγώνα των κατοίκων που αντιδρούν στην κατασκευή του αεροδρομίου. Αν και έχει τεθιστεί το τελευταίο διάστημα και στο ψέμα και την παραπληροφόρηση, βάλτε όσες φραγίδες θέλετε. Ο κριτικός λαός ξέρει ότι 15 χρόνια η απραξία και η ανικανότητά σας ήταν αιτία ολόκληρη η Κρήτη να είναι ο φτωχός συγγενής σε υποδομές και αναπτυξιακά έργα. Είναι δύσκολο αυτό που πάμε να κάνουμε. Ας μην αναλωνόμαστε σε αντεγκλήσεις, τι είπατε, τι κάνατε, τι θέλετε. Ας προχωρήσουμε μπροστά. Θα είναι σίγουρα για το καλό όλων μας, αλλά όχι μόνο της ανάπτυξης, αλλά και της δημοκρατίας.